Ομήρου Οδύσσια έναρξης. Οι 10 πρώτοι στίχοι της Οδύσσιας λέγονται προήμιον. Προήμιον υπάρχει σε όλα τα έπι. Προήμιον σημαίνει προ και ήμος. Ήμος είναι η οδός, η σειρά, αλλά και η οδή. Στο προήμιον ο Όμηρος λέει με λίγα λόγια τι θα πει, ποιο είναι το θέμα του. Η πρώτη λέξη του έπους είναι και το θέμα στον Όμηρο. Για παράδειγμα, στην Οδύσσια λέει «άνδρα μη ένεπε μούσα», δηλαδή πες μου μούσα για τον άνδρα, ο άνδρας είναι το θέμα της Οδύσσιας, ενώ ο συγκεκριμένος, ο Οδυσσέας δηλαδή, ενώ για την Ιλιάδα η πρώτη λέξη είναι και το θέμα του «η μήνης» του Αχιλλέως, «μήνην άειδε θεά» λέει. «Άνδρα μη ένεπε μούσα». Τώρα, η λέξη «ενέπω» σημαίνει «λέγω, διηγούμε». «Πες μου», λέει η Μούσα. Η επίκληση της Μούσας εδώ, στην Οδύσσια, είναι πιο προσωπική από ό,τι στην Ιλιάδα. Στην Ιλιάδα λέει «άιδε», γενικώς, τραγούδησε δηλαδή. Ενώ εδώ είναι πιο προσωπική, είπαμε. «Πες μου, διηγήσου μου». Ο Ισίωδος αρχίζει τη θεογονία του με τη φράση «Μουσάων ελικονιάδων αρχόμεθα αίδιν». Και ο πρώτος στίχος από το «Έργα και η μέρε» του Ισιώδου πάλι είναι «μούσε πιερίθεν αηδίσι κλείουσε δεύτε διενέπετε». Η επίκληση της Μούσας ή των Μουσών βρίσκεται γενικά στα προήμια. Το έργο του Αηδού, σύμφωνα με τη γενική πεποίθηση, ήταν θεόπνευστο και η επίκληση ήταν δέηση ενός ανθρώπου που αποδίδει λατρεία πρωτίστως, επιπροσθέτως δηλώνει ότι έχει επίγνωση της δυσκολίας και της σημασίας που έχει το έργο του, το λειτουργήμά του. Τον Πολύτροπον λέει, τον άνδρα τον Πολύτροπον, είναι το πρώτο επίθετο που συνοδεύει αυτόν τον άνδρα, τον Οδυσσέα. Πολύτροπος είναι ο εύστροφος, αυτός που μπορεί να βρει τρόπο, διέξοδο σε κάθε δύσκολη περίσταση, δηλαδή ο εφευρετικός, ο επινοητικός. «Ως μάλα πολλά πλάνχθη», πολύ περιπλανήθηκε, «πλάζομαι» είναι το ρήμα, σημαίνει περιπλανιέμαι. Και πλανκτόν από το, είναι η μετοχή του ενεστώτος. Πλανκτόν είναι οτιδήποτε πλάζεται, περιπλανιέται μέσα στη θάλασσα και το, δεν μπορούμε να το ονομάσουμε ψάρι, κήτος κλπ. «Αφού της Τρίας την ιερήν πόλην εξεπόρθησε, επί τρεις ιερών πτωλίεθρων έπερσεν». «Και πολλών ανθρώπων είδε νάστια και τον νου εγνώρισε και πολλά αυτός τον πόντο έπαθε άλγη βάσανα στο θυμικό του». «Ο καταθυμών», λέει, «καταθυμών». Θυμός είναι μία λέξη πολύ ενδιαφέρουσα. Μεταγενέστερα απέκτησε την έννοια της οργής, του θυμού που λέμε σήμερα, αλλά στον Όμηρο δεν έχει αυτή την έννοια. Έχει πολύ βαθύτερη έννοια, γι' αυτό ας την πούμε από την αρχή. Είναι μία λέξη που την απαντούμε κατά κόρον. Σημαίνει πνοή, σημαίνει πνεύμα, ψυχή, ζωή, καρδία, διάθεση, θέληση, φρόνημα, θάρρος. Όπως βλέπετε είναι μια έννοια πολύ βαθιά και σημαντική. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έγινε πολύστροφος, πολύτροφος μάλλον, όταν είδε άστεα της πόλης του κόσμου, γνώρισε με το μυαλό του και έπαθε βάσανα. Γι' αυτό έγινε πολύτροπος. Αλλά λέει, παρόλα αυτά δεν κατάφερε να σώσει την ψυχή του και τον όστο των εταίρων. Ήθελε, αυτό που ήθελε, με όλα αυτά που συνέβησαν, ήθελε να σώσει την ψυχή του και τον όστο των εταίρων. Για να δούμε τι λέει στο κείμενο. «Αρνήμενος είναι τε ψυχή και όστο των εταίρων». «Αρνήμενος» είναι από το ρήμα «άρνημε», που σημαίνει «προσπαθώ να λάβω, να διαφυλάξω». Βρίσκεται σήμερα στη λέξη «μίσθαρνος» και είναι εντελώς άσχετη με το ρήμα «αρναίωμε», που σημαίνει «αρνούμε». Λοιπόν, δεν κατάφερε να σώσει τους εταίρους. «Αλούδους ετάρους ερίσατο» ή «έμεν όσπερ», παρόλο που το ήθελε. «Ερίσατο» είναι το ρήμα. Από το ρήμα «ρίωμε» με ύψιλον, που σημαίνει «σύρω προς εαυτόν», «σώζω». Από εδώ προέρχεται το όνομα του χωριού έξω από τη Θεσσαλονίκη, Νέο Ρίσιον, επειδή εκεί διασώθηκαν. Είναι πολύ ωραίο όνομα. Είναι το καταφύγιό τους δηλαδή.
γιατί εκείνοι από τις δικές τους ατασταλίες απολέστηκαν. Σφετέρησιν ατασταλίησιν όλον το, όλοι μη καταστρέφομαι. Τώρα, η λέξη ατασταλία, τη βρίσκουμε εδώ στον στίχο 7 της Οδύσσιας, σημαίνει αφροσύνη, αλαζονία. Αλλά ο Αθήναιος μας δίνει λίγο μία ετυμολόγηση. Παρετυμολόγηστε την έλεγα, αλλά έχει ενδιαφέρον. Λέει, είναι στο πρώτο βιβλίο του, στο κεφάλαιο 21, λέει, γιατί λέει, κάνει συχνές αναφορές στον Όμηρο ο Αθήναιος και όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς. Οι πρώτοι άνθρωποι, λέει, δεν είχαν άφθονη τροφή και αν ξαφνικά εμφανιζόταν κάπου τροφή, τρέχοντας μαζεμένοι σε αυτήν, άρπαζαν με τη βία και τη στερούσαν από εκείνους που την είχαν και έτσι εκτός από την ακαταστασία γίνονταν και φόνοι. Από αυτά προέρχεται το όνομα ατασταλία, επειδή στα συμπόσια έβλαπταν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον. Όταν όμως τους δόθηκε πολλή τροφή από την Δήμητρα, μοίραζαν στον καθένα ίση μερίδα και γι' αυτό υπήρξε τάξη στα συμπόσια των ανθρώπων. Η ετυμολόγηση λοιπόν προέρχεται από τις λέξεις άτι, που σημαίνει διασάλευση φρενών, παραφροσύνη, σκοτίνιασμα του μυαλού, όλεθρος, και από τη λέξη θαλίη, που σημαίνει συμπόσιον, ευοχία. Η θαλία είναι η αφθονία. Γι' αυτό και λέμε αϊθαλές δένδρων. Ατασταλώ λοιπόν σημαίνει φέρομαι αλαζονικά, αδικό. Και ατάσταλος είναι ο υβριστικός, ο διεφθαρμένος, ο ανώσιος. Γιατί εκείνοι λοιπόν από τις δικές τους ατασταλίες απολέστηκαν. Οι νήπιοι, νήπιος, αν σημαίνει ανόητος με τη σημερινή έννοια, νήπιος όμως κατά λέξη σημαίνει νη στερητικό, από το οποίο προέρχεται το νόου που έχει περάσει σε όλες τις νεολατινικές γλώσσες, και έπος, αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να εκφραστεί, τον νήπιον όντως δεν μπορεί να μιλήσει. Οι νήπιοι λοιπόν οι οποίοι έφαγαν τα βόδια του υπερίου νοσηλίου, λέει. Υπερίον είναι ένα επίθετο, ομιλικό επίθετο του ηλίου. Ονομάζεται έτσι στον Όμηρο επειδή ως υπέρ πάντα ιόντος, επειδή πορεύεται πάνω από όλα. Και εκείνος τους πήρε την ημέρα του νόστου. Τι συμβαίνει εδώ, εδώ τίθεται ένα θέμα. Γιατί ο ποιητής σε ένα τόσο σύντομο προήμιο αναφέρει ένα επεισόδιο από την πορεία του Οδυσσέως, το οποίο θα το συναντήσουμε στη συνέχεια, αλλά καλύπτει εκεί μόνο μερικούς στίχους. Στο νησί του Ήλιου λοιπόν έχασε όλους τους συντρόφους του. Και πριν είχαν χαθεί και τα καράβια, είχαν χαθεί και καράβια, είχαν χαθεί και σύντροφοι, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρει αυτό το μικρό επεισόδιο? Γιατί σπέβδει να δικαιολογήσει τον Οδυσσέα για ποιο λόγο ενώ είχε υπό την αρχηγία του ένα στρατό, ένα καράβια, στην Β' Ραψοδία της Ιλιάδος, εκεί που αναφέρει το κατάλογο των πλοίων, αναφέρει ότι προηγείτο 12 νιών καραβιών. Σπέβδει λοιπόν εδώ να δικαιολογήσει γιατί ο Οδυσσέας γυρίζει, επιστρέφει στην Ιθάκη χωρίς κανέναν, έχει χάσει και τους εταίρους του, έχει χάσει το στρατό του, έχει χάσει και τα καράβια του όλα. Παρόλο λοιπόν που τα αγωνίστηκε για να τους σώσει, δεν κατάφερε. Γιατί λέει αυτοί δεν άντεξαν από την πείνα και έφαγαν τις ιερές αγελάδες του ηλίου. Και μάλιστα παρεμβαίνει ο ίδιος ο Όμηρος, αυτό είναι προσωπικός χαρακτηρισμός του Ομήρου εδώ, όταν τους λέει νήπιους. Επίσης το επεισόδιο μας προειδεάζει για το θέμα που θα αναπτύξει πιο κάτω ο Όμηρος, ότι οι άνθρωποι προκαλούν μόνοι τους τη δυστυχία. Δηλαδή όπως οι εταίροι του προκάλεσαν μόνοι τους τη δυστυχία, έτσι θα συμβεί και παρακάτω. Γι' αυτά όλα λέει, αμόθεν τον, γι' αυτά όλα, αμόθεν γε θεά θίγατερ Διός υπέ και ημίν. Ξανά, θεά θίγατερ Διός αφορά, είναι μια νέα επίκληση της μούσας, αφορά την μούσα της του έπους. Αμόθεν είναι μια λέξη μοναδική που εμφανίζεται στα ομηρικά έπι, σημαίνει οθενδήποτε, από οποιοδήποτε σημείο, πες μας θεά λοιπόν, πες μας γι' αυτά. Εδώ τελειώνει το προήμιο.
Τότε οι άλλοι πάντες, όσοι διέφυγαν το σκληρόν όλεθρο, στον οίκο έβησαν, στην πατρίδα τους, πόλεμον έχοντας αποφύγει και θάλασσα, και μόνον εκείνον, ο οποίος νός του είχε χρία και γυναικός, αυτό εδώ είναι ο στόχος του Οδυσσέως, αυτός είναι ο στόχος του Οδυσσέως, η επιστροφή στην πατρίδα και στη γυναίκα του. Η νύμφη η σεβασμία κρατούσε νικαλυψό, η έξοχη θεά σε σπήλαια ανάγλυφα, ποθώντας άντρας της να είναι. Αλλά όταν έτος ήλθε, καθώς περιστρέφονται τα χρόνια, περιπλωμένον εν αυτόν, τότε που του έκλωσαν οι θεοί στον οίκο να γυρίσει στην Ιθάκη, ούτε τότε απέφυγε άθλους κι ας ήταν μεταξύ φίλων. Εδώ υπάρχει το ρήμα, αυτό το ρήμα, έκλωσαν, μεταφράζεται, επεκλώσαν το είναι το ρήμα που χρησιμοποιεί στο πρωτότυπο. Έχει μία, αυτό το ρήμα ταιριάζει περισσότερο στις μοίρες. Εδώ τι μαθαίνουμε, ότι ο Οδυσσέας έχει προκαλέσει μέχρι τώρα τον έρωτα μιας θεάς και θα δούμε εδώ παρακάτω ότι έχει προκαλέσει και την οργία ενός θεού. Γιατί λέει, ούτε τότε να πέφυγε άθλους, ναι, οι θεοί τον ελεούσαν άπαντες εκτός του Ποσειδώνα. Γιατί αυτός φοδρός μάνιαζε με νέενεν, δηλαδή είχε μένος, είχε οργή, οργιζόταν εναντίον του, για τον ισόθεο Οδυσσέα είχε αυτό το μένος, πριν στη γη του αφιχθεί. Αλλά αυτός, ο Ποσειδών εννοεί, στους Αιθίωπες είχε πάει. Αυτοί οι Αιθίωπες τώρα είναι μακράν αιώντες, βρίσκονται τυλώθη αιώντας, στην άκρη του κόσμου. Είναι χωρισμένοι στα δύο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι αυτοί οι Αιθίωπες, πάντως είναι ένας λαός εξαιρετικά θεοσεβής, ο οποίος είναι χωρισμένος στα δύο. Έσχατοι ανδρών, στην άκρη του κόσμου. Ημέν όπου δει ο υπερίων, ο ήλιος, και ιδέ όπου ανεβαίνει, στη δύση και στην ανατολή. Πήγε λοιπόν εκεί για να συναντήσει ταύρων και αρνιών εκατόμβιν. Εκατόμβιν δεν έχει την έννοια των 100 ζώων, έχει την έννοια της πλούσιας θυσίας. Πουθενά δεν βρίσκουμε στην αρχαία γραμματεία θυσία 100 ζώων. Εκεί αυτός ετέρπετο σε τραπέζι παρακαθήμενος και οι άλλοι στου διός τα μέγαρα του Ολυμπίου αθρώοι ήσαν. Αυτό το αθρώος συναντάται μόνο στο πληθυντικό, γιατί σημαίνει συγκεντρωμένοι. Και σε αυτούς μύθους άρχισεν ο πατήρ ανδρών και θεών, γιατί ανεμνίστη, μνήσα το, θυμήθηκε κατά θυμόν στην ψυχή του, τον άμωμον Αίγιστον, που ο Αγαμεμνονίδης Ορέστης, ο Τηλεξάκουστος, απέκτηνε. Αυτόν ως ανεμνίστη έπιστος αθανάτους είπε. Και τώρα ο πρώτος που μιλά είναι ο Ζεύς. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι στην Οδύσσεια ο Ζεύς είναι ο πρώτος που μιλά. Η Αθηνά, η θεά Αθηνά είναι αυτή που μιλά τελευταία. Στην Ιλιάδα ο πρώτος που μιλά είναι ο Χρήσης, ο ιερεύς του Απόλλωνος. Και ο τελευταίος που μιλά είναι ο Πρίαμος, ο βασιλιάς της Τρίας. Είναι πολύ σημαντικά τα πρώτα λόγια του Διός. Τι λέει? Πω πω τι πράγμα θεούς υβρωτοί να αιτιώνται, δηλαδή να δείχνουν την αιτία του, την αιτία των συμφορών που πάσχουν. Γιατί από μας λένε τα κακά είναι. Όμως και αυτοί από δικές τους ατασταλίες υπέρ της μοίρας άλλοι πάσχουν. Να τι πάλι η λέξη ατασταλία.